आपकी का नाम टोपनमल मक्खी जानी है? जी जी, मेरा नाम टोपनमल मक्खी जानी है। आप इस कंपनी का मालिक हैं? हाँ, मैं मालिक हूँ। आपको अंग्रेजी आती है? आती है। सर्टिफिकेट इंजीनियरिंग का, फर्स्ट क्लास फर्स्ट, देख लिया। अच्छा, नाम भी बढ़िया, रमेश सक्सेना। मैं नहीं जानता इसे, भगवान की कसम मैंने इसे नहीं देखा। यही बुरा किया आपने सेठ जी, और शायद आपको ये भी नहीं मालूम कि ये आदमी कितना मेहनती है, कितना ईमानदार है, कितने अच्छे खानदान से है, लेकिन कितना परेशान है। क्या दुख की बात नहीं? हाँ हाँ, दुख की बात है। क्या ये शर्म की बात नहीं? हाँ, शर्म की बात है। क्या आपको और आपकी कंपनी को ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है? जरूरत है। आपने ऐसे आदमी को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं आपको वचन देता हूँ, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, मैं आज से ढूंढना शुरू कर दूंगा। ढूंढने की जरूरत नहीं, ये आदमी आपके सामने बैठा है। ये तो असली है। Σήμερα θέλω να δούμε ένα θεματάκι το οποίο σκεφτόμουν καιρό και ήθελα να γράψω βασικά, αλλά αφού ήρθε το βίντεο ας τα πούμε εδώ καλύτερα. Ήθελα να δούμε τι μπορεί να κάνει κάποιος που είτε τώρα τελείωσε κάποια σχόλη, ψάχνει για δουλειά στο χώρο το web development, σε junior επίπεδο, δεν ξέρει από πού να ξεκινήσει. Να το βάλουμε έτσι σε μια σειρά όλο αυτό, να δούμε πώς θα μπορούσαμε στρατηγικά να το προσεγγίσουμε αυτό το θέμα, ρε παιδί μου. Ή μάλλον για να μην το κάνουμε ευαγγέλιο αυτό το πράγμα, θα σου πω εγώ τη γνώμη μου, τι θα έκανα αν ήμουν 22-23 ετών. Πω φίλε, 22-23 ετών. Anyway. Εσύ αν θες άκουσέ τα, άμα δεν θες μην τα ακούς, εγώ αυτά θα έκανα. Λοιπόν, το πρώτο είναι λίγο κουλό, αλλά επειδή σου λέω, επειδή τα τελευταία χρόνια βρίσκομαι σε meetups, σε συζητήσεις, σε εργαστήρια, σε... γενικά ανακατεύομαι ρε παιδί μου με ανθρώπους που τώρα ξεκινάνε. Στην ερώτηση πώς θα πας στην αγγλικά, η απάντηση είναι με... τα καταφέρνω, δεν τα καταφέρνω. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Μπορείς να σταματήσεις αυτό το βίντεο εδώ. Δεν περίμενα ότι θα χρειαστεί να το πω. Το έχω πει αρκετές φορές. Αλλά δεν το λέω τυχαία. Βλέπω τι γίνεται εκεί έξω. Δεν θα μπορέσεις να ασχοληθείς με αυτή τη δουλειά χωρίς αγγλικά. Ξέχασέ το. You have to speak the English very best. If you know what I'm saying. Όπως λένε εδώ στο χωριό, έτσι να μιλάμε εμείς. You'll be coming by here just any moment now. I can feel it in my bones. Anyway, ναι, λύστο αυτό το θέμα. Αν τα έχεις παρατήσει για οποιοδήποτε λόγο που δεν νομίζω να τα έχεις παρατήσει, δεν ξέρω πώς γίνεται να τα έχεις παρατήσει στα αγγλικά. Πού διαβάζεις, σε ελληνικά blog διαβάζεις για γλώσσες προγραμματισμού? Σε ποια, να μου τα πεις και εμένα. Τεκμηρίωση, εγχειρίδια, σε ποια γλώσσα το διαβάζεις? Δεν νομίζω να την έχεις χάσει την επαφή. Τέλος πάντων, μιλάω και για σένα που αμφιταλαντεύεσαι αν θες να μπεις σε αυτό το χώρο ή όχι. Το έχεις δει και λίγο φάση, εντάξει, θα τελειώσω τη σχολή μου και μετά θα στείλω το βιογραφικό μου και θα με πάρουν για δουλειά. Χρόνια πολλά για σένα. Δεν παίζει αυτό. Οπότε ναι, λήξτε αυτό το θέμα. Πρώτον, αγγλικά. Δεύτερον, είστε τυχεροί που είστε στην Ελλάδα. Και γιατί είστε τυχεροί? Γιατί είμαστε στη χώρα του μέτριου. Όλα είναι μέτρια σε αυτή τη χώρα. Έτσι και με αυτή τη δουλειά. Ο μέσος όρος, ο πύχης είναι πάρα πολύ χαμηλά. Και για να μην τους βάζω όλους στον ίδιο κουβά, έχουμε εξαιρετικούς επαγγελματίες, έχουμε ανθρώπους άξιους σεβασμού σε αυτή τη δουλειά. Εγώ έχω ανθρώπους που τους θαυμάζω εδώ στην Ελλάδα και για τις ικανότητές τους και για το πώς αντιμετωπίζουν όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι. Αλλά γύρω από αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν οι λεξιπτωτιστές, υπάρχουν οι μημαθείς, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν ακριβώς τι κάνουν και είναι πολύ περισσότεροι αυτοί. Με αποτέλεσμα να δημιουργούν μεγάλο θόρυβο και να χάνονται οι ικανοί άνθρωποι στην Ελλάδα. Αλλά αν, όπως θα δεις, αν αρχίσεις να το παρατηρείς τέλος πάντων αυτό το πράγμα, θα δεις ότι είναι πραγματικά χαμηλός ο μέσος όρος. Δηλαδή, αν έχουμε μια κλίμακα από το 0 στο 10, ο μέσος όρος είναι γύρω στο 3. Είναι πολύ χαμηλά. Και τι σημαίνει αυτό για σένα? Σημαίνει ότι μπορείς εύκολα να ξεχωρίσεις. Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, δεν ξέρω τι επαφή έχεις αυτή τη στιγμή με την αγορά στο web development, στην ελληνική αγορά, άνθρωποι οι οποίοι είναι ικανοί, δηλαδή ξέρουν τι κάνουν σε κάθε επίπεδο, η αγορά τους απορροφάει. Γιατί υπάρχει έλλειψη από ανθρώπους ικανούς, από ανθρώπους που έχουν όρεξη να δουλέψουν πάνω σε αυτό, να το κάνουν δικό τους, ρε παιδί μου, κτήμα τους, παθιασμένους ανθρώπους τέλος πάντων.
Οπότε αν πεις ότι απλά προσπαθείς λίγο περισσότερο από όλους αυτούς τους καημένους, είναι εύκολο να βγεις εκεί μπροστά. Είμαστε στο μέτριο σε όλα. Σε αυτή τη δουλειά, σε μην το πάμε παραπέρα. Δεν χρειάζεται, δηλαδή το ζούμε κάθε μέρα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να χαράξεις έτσι μια πορεία, ρε παιδί μου, για να δεις πώς θα εμφανιστείς μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους που ενδεχομένως να ψάχνουν άτομα με τα skills που εσύ έχεις επιλέξει να μάθεις. Τώρα, μερικές τεχνικές συμβουλές. Ό,τι δρόμο και να διαλέξεις, αν δεν έχεις διαλέξει ήδη, αν είσαι στη φάση δηλαδή που ψάχνεις να βρεις το δρόμο σου, τι σ' αρέσει, τι δεν σ' αρέσει, μάλλον είσαι σε φάση τώρα που σ' αρέσουν όλα. Και back-end τεχνολογίες, και front-end, και το design σ' αρέσει, και το user experience σ' αρέσει, και δεν ξέρω εγώ τι. Και όλα αυτά. Και το testing σ' αρέσει. Και λες, μα πώς θα γίνει να τα κάνω όλα. Όλα να τα κάνεις δεν γίνεται. Okay. Οπότε προσπάθησε, δες τι σ' αρέσει περισσότερο. Ή τις τεχνολογίες που πιστεύεις ότι αξίζει τον κόπο να επενδύσεις τον χρόνο σου. Ό,τι και να διαλέξεις, εγώ αυτό που θα σου πρότεινα είναι HTML, CSS, JavaScript και browsers. Θα μου πεις τι έχεις να μάθεις στους browsers. Έχεις να μάθεις πράγματα. Καλό θα ήταν αυτές τις τεχνολογίες να τις κάνεις κτήμα σου, ό,τι δρόμο και να διαλέξεις. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητες για όλους τους επαγγελματίες στο web. Είναι τεχνολογίες που καταλαβαίνει ο browser, που ο browser για την ώρα είναι το μέσο, είναι το παράθυρό μας στο web. Άρα το να δουλεύεις, το να παράγεις, το να κερδίζεις χρήματα από κάτι που δουλεύει μέσα σε ένα browser και βασίζεται πάνω σε αυτές τις τρεις τεχνολογίες, ό,τι και να κάνουν οι ομάδες που χτίζουν projects στο web, ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να χρησιμοποιήσουν, στο τέλος ο browser αυτό θα καταπιεί, αυτό θα μασίσει. HTML, CSS, JavaScript. Εκεί καταλήγουν όλα. Άρα θεωρώ απαραίτητη τη γνώση και το να μάθεις το τι ιδιοτροπίες έχει ο κάθε browser, το να μάθεις τα developer tools από ένα browser που σε βολεύει. Εγώ θα σου πρότεινα τον Firefox. Άλλοι χρησιμοποιούν Chrome. Εγώ χρησιμοποιώ Chrome και είμαι στο πήγαινε έλα μεταξύ Chrome και Firefox. Προσπαθώ να βρω μια δικαιολογία να σταθώ στον Firefox, αλλά δεν μου τη δίνει για διάφορους λόγους. Πάντα κάτι γίνεται. Ξέρω ανθρώπους που δουλεύουν σε Safari όταν είναι σε Mac, έχουν σαν κύριο browser και σαν development browser τον Safari. Εμένα δεν με βολεύει, εσένα θα σε βολέψει κάτι άλλο. Anyway, και θα μου πεις τι να το κάνω το GitHub account. Εκεί θα ανεβάζεις κώδικα που θα γράφεις τώρα που δεν έχεις ακόμα δουλειά, που δεν βρίσκεις δουλειά. Τώρα που θα αρχίσεις να πειραματίζεσαι με αυτές τις τεχνολογίες ή με τις τεχνολογίες που όπως είπα διάλεξες. Ναι, στο GitHub θα ανεβάζεις παραδείγματα, θα ανεβάζεις πειράματα, θα ανεβάζεις μικρές συμμετοχές που ίσως έχεις σε open source projects και θα μου πεις γιατί να συμμετέχεις σε open source projects, γιατί θα σε φέρει κοντά σε ανθρώπους. Θα ανεβάζεις οτιδήποτε κάνεις, θα είναι το ημερολόγιο σου, το τεχνικό ημερολόγιο σου. Αλλά ένα τεχνικό ημερολόγιο, δηλαδή το να ανεβάζεις κώδικα και να λες ότι εγώ έχω ένα πολύ καλό πλούσιο repo στο GitHub, δεν λέει τίποτα από μόνο του. Οπότε, όπως θα ξεκινήσεις σήμερα ένα GitHub account, έτσι θα ξεκινήσεις και ένα blog. Ένα blog, όσο περίεργο και αν σου φαίνεται. Και οτιδήποτε κάνεις στα παραδείγματα αυτά που γράφεις, αντίστοιχα στο blog, θα κρατάς ένα ημερολόγιο, στο οποίο θα μας περιγράφει γιατί λύνεις τα προβλήματα που έλυσες, τέλος πάντων με τον τρόπο που τα έλυσες. Και δεν θα σταματήσεις να το κάνεις αυτό μέχρι να νιώσεις άνετος, μέχρι να αποκτήσεις μια μεγαλύτερη εξοικείωση, μια εμπειρία σε αυτό το χώρο, μέχρι να καταφέρεις να προσγειώσεις την πρώτη σου δουλειά, ίσως και τη δεύτερη, γιατί αυτή η διαδικασία σε μένα που θα έρθεις π.χ. να ζητήσεις δουλειά θα το κάνει πάρα πολύ εύκολο να καταλάβω ποιος είσαι και πώς σκέφτεσαι. Κάνω ένα διάλειμμα για να πάρω τον καφέ μου. Εντάξει, δεν το πιστεύω τώρα αυτό το πράγμα. Τι έκανα ρε μαλάκα. Τραγικός. Κατέβηκα, πήρα καφέ και ξέχασα να συνδέσω το μικρόφωνο. Anyway, θα τα πούμε από εδώ. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι το εξής. Καθώς αναπτύσσεις ρε παιδί μου τα skill σου, όπως προχωράς δηλαδή και ξεκινώνεσαι με τις τεχνολογίες που διάλεξες και αποκτάς μεγαλύτερη εμπειρία, κατανοείς καλύτερα τι συμβαίνει, το να γράφεις κώδικα και να καταγράφεις αυτή τη διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντικό και για σένα. Είναι και για σένα σημαντικό αυτό. Και έτσι δίνεις, ρε παιδί μου, ένα παράθυρο, μια θέα σε κάποιον
ο οποίος προσφέρει μια θέση εργασίας, να δει πώς σκέφτεσαι. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι πιο σημαντικό από τον κώδικα που γράφεις, από το στυλ του κώδικα που γράφεις. Γιατί, κοίταξε να δεις τι συμβαίνει. Όταν θα πιάσεις μια δουλειά σε μια εταιρεία, κάθε εταιρεία έχει ένα δικό της τρόπο που κάνει πράγματα. Όλες οι εταιρείες. Αν πάρεις δύο εταιρείες, χρησιμοποιούν τις ίδιες τεχνολογίες, θα δεις δύο τελείως διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης. Στα πάντα. Στο πώς προσεγγίζουν το project, στο πώς γράφουν κώδικα, τα εργαλεία που χρησιμοποιούν, έτσι είναι. Άρα, όταν θα βρεθείς σε μια ομάδα, έτσι κι αλλιώς για κάποια πράγματα θα πρέπει να επανεκπαιδευτείς. Δεν έχει δηλαδή και τόσο μεγάλη σημασία. Το θέμα είναι να κατανοείς τις τεχνολογίες για τις οποίες επέλεξαν και να μπορείς να ανταπεξέλθεις στα tasks που θα σου ορίσουν, έτσι. Το πώς θα τα εκτελέσεις, αυτό μάλλον δεν είναι δική σου υπόθεση. Το πώς θα γίνει αυτή η δουλειά. Άρα έχουμε αγγλικά, τη μετριότητα, κοίταξε να την εκμεταλλευτείς. Και τρίτο, κατέγραψε όσο περισσότερο γίνεται όλο αυτό το ταξίδι που ξεκινάς τώρα. Τώρα, το τέταρτο. Το τέταρτο έχει να κάνει με την κοινωνικότητά σου, να το πω έτσι, ρε παιδί μου. Είναι καλό να αρχίσεις να βγαίνεις εκεί έξω. Είμαστε στο 2018, υπάρχουν πολλά meetups, γίνονται πολλές συναντήσεις για πάρα πολλές τεχνολογίες. Ο Πάνος ο Παπαδόπουλος έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο post που έκατσε και συγκέντρωσε όλα τα meetups που γίνονται στην Αθήνα. Έχει πάρει το μάτι μου άλλο ένα post το οποίο καταγράφει τα meetups στη Θεσσαλονίκη. Δεν το έχω πρόχειρο. Αν το βρω, θα το βάλω στην περιγραφή του. Πάνω το έχω, να το βρείτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχεις σε τέτοια meetups. Πρώτον, γιατί θα αρχίσεις να γνωρίζεις ανθρώπους και στο δικό σου επίπεδο, αλλά το πιο σημαντικό είναι θα αρχίσεις να γνωρίζεις ανθρώπους που είναι σε πιο senior επίπεδο από σένα, έτσι. Σε αυτά τα meetup συνήθως γίνονται κάποιες παρουσιάσεις, βρίσκονται άνθρωποι εκεί να μας εξηγήσουν πώς χρησιμοποιούν συγκεκριμένες τεχνολογίες, πώς αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα. Γενικά και μόνο για τις παρουσιάσεις να πας, αξίζει τον κόπο. Αλλά την ίδια αξία έχει και αυτό που γίνεται μετά, το networking που συμβαίνει μετά, όπου πραγματικά θα γνωρίζεις ανθρώπους με τους ίδιους ακριβώς προβληματισμούς που έχεις και εσύ σε αυτή τη φάση που είσαι. Παίζει, σου λέω, να γνωρίσεις ανθρώπους σε senior επίπεδο, παίζει να γνωρίσεις ανθρώπους που ξεκινάνε τώρα, που μπορεί ήδη να έχουν βρει δουλειά. Οπότε μπορείς να αρχίσεις να μαζεύεις feedback για εταιρείες, για το πώς είναι το περιβάλλον, για το τι συμβαίνει, για τα μισθολογικά, για όλα αυτά που ίσως σε ενδιαφέρουν. Και ενώ στην αρχή αυτό είναι λίγο δύσκολο, γιατί τώρα, ας πούμε, δεν έχεις δίκτυο, δεν έχεις φίλους οι οποίοι δεν ασχολούνται με αυτή τη δουλειά, δεν πηγαίνουν σε τέτοια meetups. Το να πας μόνος, ας πούμε, σε μια τέτοια συνάντηση, ξέρω ότι μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν πας να ζητήσεις έναν άνθρωπο να βγείτε έξω. Απλά εμφανίζεις έναν χώρο, πιάνεις μια θέση και κάθεσαι. Τώρα, το πώς ξεκινάς μια συζήτηση, εντάξει. Τώρα, αυτό είναι δικό σου θέμα. Δεν μπορώ εγώ να σε βοηθήσω, αλλά θα είναι και άλλοι άνθρωποι σαν και σένα εκεί μόνοι τους. Και τέλος πάντων, να. Αν έρθεις σε κάποιο WordPress meetup, αν δεις τον τύπο με το καπέλο, έλα και μίλα μου. Να, ένα σημείο εισόδου. Άρα συμμετοχή σε meetups. Έχει μεγάλη αξία το να συναντάς ανθρώπους πιο έξυπνους από σένα. Ή να το πω πιο απλά, ρε παιδί μου, το να μιλάς, ας πούμε, σε κάποιον ο οποίος έχει μια εμπειρία κάποιων ετών πάνω σε κάποιες τεχνολογίες που εσύ νομίζεις ότι πρέπει να μάθεις. Τα βιβλία, τα βίντεο που θα δεις, οι σπουδές σου μάλλον. Όταν θα βρεθεί κάποιος μπροστά σου, ο οποίος τα έχει κάνει πράξη όλα αυτά και έχει λύσει προβλήματα, έχει βρεθεί μπροστά σε τοίχο, τον έχει ρίξει τον τοίχο, θα αρχίσει να επιβεβαιώνεις μεθόδους, τεχνικές, πάρα πολύ σημαντικά πράγματα που εκεί έχει να κάνει με το πόσο παρατηρητικός είσαι πια και το τι κρατάς στο μυαλό σου, τι σημειώνεις από όλα αυτά. Είναι το α και το ω για αυτές τις συναντήσεις πια, είναι πάρα πολύ σημαντικές, δεν τις είχαμε παλιά. Οπότε καλό είναι, αφού υπάρχουν τώρα, να αρχίσεις να τις αξιοποιείς στο μέγιστο. Επίσης, αυτό που είπα για open source projects, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αρχίσεις να συμμετέχεις σε open source projects. Και η συζήτηση συνήθως όταν συζητάμε για open source projects καταλήγει στο ναι, αλλά αυτή τη στιγμή τα προσόντα μου δεν είναι ικανά για να με βάλουν σε αυτή τη θέση. Ας πούμε, τι να προσφέρω εγώ σε ένα open source project. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν projects τα οποία μπορείς να συμμετέχεις χωρίς καν τεχνικές γνώσεις αυτή τη στιγμή. Π.χ. για το WordPress θα μιλήσω, γιατί αυτό χρησιμοποιώ. Το WordPress είναι ένα τεράστιο project το οποίο υλοποιείται από κατά κύριο λόγο εθελοντές, κάθε μορφωτικού επίπεδου και υπάρχουν τόσα πράγματα που μπορείς να κάνεις εκεί πέρα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, υπάρχει ομάδα της μετάφρασης, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για να μεταφράζουν το WordPress στη δική τους γλώσσα, που δεν χρειάζεται καν κάποια τεχνική γνώση, έτσι. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μεταφράσεις λεκτικά. Υπάρχει και στην Ελλάδα ελληνική ομάδα μετάφρασης στο WordPress. Είναι άπειρα τα projects. Θα αφήσω link στην περιγραφή για το που μπορείς να δεις όλα τα projects που είναι διαθέσιμα, που μπορείς μάλλον να συμμετέχεις
και έχουν να κάνουν με το WordPress. Και είναι σημαντική αυτή η συμμετοχή. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα από ανθρώπους που ξεκίνησαν έτσι απλά και αυτή τη στιγμή είναι σε core ομάδες. Core ομάδες είναι άνθρωποι, είναι ομάδες ανθρώπων οι οποίοι πλέον παίρνουν αποφάσεις για το πού θα πάει το project WordPress, έτσι. Και ξεκίνησαν έτσι. Έκαναν δηλαδή κάποια βήματα δειλά στην αρχή, άρχισαν να λένε την άποψή τους, άρχισαν να συμμετέχουν σε κάποιες ομάδες, άρχισαν να καταθέτουν λίγο κώδικα και με τον καιρό έφτασαν να γνωρίζουν τόσο καλά το project. Φυσικά επειδή έβλεπαν πώς πρέπει να γραψούν τον κώδικα, πώς έπρεπε να αντιμετωπίσουν διάφορα προβλήματα που προκύπτουν, είδαν πώς γίνεται μια συζήτηση. Παρακολουθείς δηλαδή τώρα στο Slack συζήτηση για το WordPress. Βρίσκονται ας πούμε 20-30 developers από 30 διαφορετικές χώρες και συζητάνε για το πώς θα προχωρήσουν και πώς θα εισάγουν μια νέα τεχνολογία στο WordPress. Και είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Και σε επίπεδο συζήτησης και σε επίπεδο τεχνολογιών, έτσι. Αν σε ενδιαφέρει, σου λέω θα έχω link στην περιγραφή, μπορείς να τα δεις και να δεις με ποιο τρόπο μπορείς να συμμετέχεις. Αν μπορώ να σε βοηθήσω κι εγώ κάποιος, αν έχεις κάποιες ερωτήσεις, άσε ένα comment, στείλε μου ένα mail, επικοινώνησε κάπως μαζί μου και πες μου, ας πούμε, τι background έχεις ή τι θα ήθελες, με τι θα ήθελες να ασχοληθείς, για να δούμε πώς μπορώ κι εγώ να σε βοηθήσω, ας πούμε, να σου δείξω λίγο τα κατατόπια, γιατί ενώ υπάρχουν οι πληροφορίες μαζεμένες σε ένα σημείο, είναι λίγο χάος, είναι λίγο λαβύρινθος. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα, υπάρχει ένα Slack με πάρα πολλά κανάλια. Μπορείς να μπεις και να ρωτήσεις και εκεί. Σίγουρα θα λάβεις απαντήσεις. Αλλά να, είμαι και εγώ εδώ, αν μπορώ να σε βοηθήσω κάπως. Άρα ναι, open source projects, επίσης σημαντικό. Και το τελευταίο κομμάτι που θέλω να δούμε είναι όταν τελικά τα κάνεις όλα αυτά, όταν έχεις αρχίσει να εξοικειώνεις με κάποιες τεχνολογίες, όταν πια νιώθεις έτοιμος ότι μπορείς να αρχίσεις να ψάχνεις να δεις τι παίζει εκεί έξω και ίσως να βρεις μια θέση, μια δουλειά. Αυτό που θα σου πρότεινα να μην κάνεις είναι αυτό που κάνει πάρα πολλοί κόσμος και το οποίο λέει ότι φτιάχνω ένα βιογραφικό και το στέλνω όπου μπορώ να το στείλω. Είναι χαμένος χρόνος αυτός. Το να στέλνεις έτσι βιογραφικά στον αέρα, πιστεύοντας και υπολογίζοντας ότι αν στείλεις 100 βιογραφικά θα απαντήσουν τα 10, μπορεί να κλείσεις 2 interviews και να σε πάρουν στο ένα, δεν ξέρω, δεν συμφωνώ. Θα σου πω εγώ τι θα έκανα στη θέση σου. Θα έβαζα στο μάτι κάποιες εταιρείες. Πλέον υπάρχουν αρκετές εταιρείες και στην Ελλάδα που χρειάζονται web developers. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να ψάξεις να βρεις μια θέση εργασίας σε μια εταιρεία που φτιάχνει websites. Μπορεί να βρεις σε μια εταιρεία που φτιάχνει ένα άσχετο προϊόν, ας πούμε, στο web, αλλά επειδή είναι στο web, χρειάζεται web developers, έτσι. Υπάρχουν πολλά, όχι πολλά, υπάρχουν όμως αρκετά startups τα οποία επίσης έχουν ξεφύγει από εκείνο το σημείο φθοράς, αυθαρσίας, θα υπάρχουν με του χρόνου, δεν θα υπάρχουν, έχουν αρχίσει να μεγαλώνουν, έχουν κάποια έσοδα και αν δεν έχουν έσοδα, έχουν τη στήριξη επενδυτών. Οπότε, ναι, υπάρχουν σημεία στα οποία μπορείς να ψαχουλέψεις και να δεις πού αξίζει τον κόπο ίσως να στείλεις ένα βιογραφικό. Και αν, όπως σου είπα, αρχίζεις να εμφανίζεσαι σε όλα αυτά τα σημεία που μαζεύονται developers, πολλοί από αυτούς τους developers, ξέρεις, τρέχουν και δικά τους projects. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν σε κάποια εταιρεία, μπορεί να έχουν τη δική τους εταιρεία. Άρα μπορείς να δεις και τους ανθρώπους και να δεις αν θα ήθελες να δουλέψεις με ένα τέτοιο άνθρωπο. Και πλέον μπορείς να μάθεις τα πάντα για μια εταιρεία, έτσι. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν δικά τους blogs και καταγράφουν τη δική τους ιστορία. Υπάρχουν οι developers αυτών των εταιρεών που έχουν δικά τους blogs και επίσης καταγράφουν τη δική τους προσωπική ιστορία για το πώς διαχειρίζονται διάφορα πράγματα μέσα στην εταιρεία. Γενικά μπορείς να κάνεις καλή έρευνα και μπορείς να στοχεύσεις. Και το λέω αυτό γιατί αν έχεις, ας πούμε, αποφασίσεις να ασχοληθείς με τις χι τεχνολογίες και βρεις μια εταιρεία που δουλεύει αυτές, που έχει διαλέξει επίσης αυτές τις τεχνολογίες και έχεις γνωρίσει και κάποιους ανθρώπους μέσα από αυτή την εταιρεία, είναι όλα πιο εύκολα. Είναι όλα πιο εύκολα για σένα να κρίνεις. Γιατί η λογική που λέει ότι η εταιρεία θα σε διαλέξει στο τέλος είναι σωστή, αλλά είναι πολύ σημαντικό να διαλέξεις και εσύ τη σωστή εταιρεία. Σε ένα χώρο εργασίας θα έρθεις σε επαφή με ανθρώπους, έτσι. Αν ένα περιβάλλον είναι τοξικό, δεν έχει να σου προσφέρει κάτι. Δηλαδή, ίσως χάσεις περισσότερα πράγματα από αυτά που θα κερδίσεις. Άρα ναι, προσεκτικά, focus, στόχευσε, διάλεξε 5 εταιρείες, 3, 2, 8, 10, δεν ξέρω πόσες, απλά μην μπεις σε αυτή την απλή διαδικασία, ζητάνε ας πούμε έναν developer που πρέπει να ξέρει JavaScript και επειδή ξέρω JavaScript, ας στείλω ένα βιογραφικό, μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Προσπάθησε να φτάσεις όσο πιο κοντά γίνεται, όσο πιο κοντά γίνεται στην εταιρεία, να μάθεις πράγματα. Εγώ προσωπικά, αν έβλεπα μια εταιρεία που με ενδιαφέρει και είχα γνωρίσει, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους ή τους founders ή δεν ξέρω εγώ τι, θα πήγαινα από εκεί να το συζητήσω. Έτσι απλά πιστεύω και θα μου δίνανε αυτό το χρόνο.
να κάνω ερωτήσεις για το πού πάει η εταιρεία, τι συμβαίνει. Πιστεύω ότι αν συγκέντρωνα κάποιες ερωτήσεις ώστε να μην τους παταλήσω άπειρο χρόνο και ζητούσα έτσι ένα ανεπίσημο interview, πιστεύω ότι θα μου το προσφέρανε. Ξαναλέω. Σε περίπτωση που έχω έρθει σε επαφή με κάποιους άνθρωπους, τώρα να πας έτσι ξεκάρφωτο και να χτυπήσεις μια πόρτα και να πεις «Γεια σας, ήρθα, θέλω να μάθω τα πάντα για σας». Και έτσι θα έκρινα αν θα ήθελα τελικά να δουλέψω σε ένα τέτοιο χώρο. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό που θα σου πρότεινα να αποφύγεις είναι να μην προσπαθήσεις να μπεις σε αυτές τις εταιρείες που βγάζουν κάτι αγγελίες και βλέπεις ότι ζητάνε 20 τεχνολογίες. Λέω, άλλος θέλω HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, Apache, Nginx, Illustrator, CorelDRAW και Dreamweaver. Εκεί καταλαβαίνεις αυτομάτως ότι δεν ψάχνουν για άνθρωπο, ψάχνουν για ρομπότ, ψάχνουν για κάποιον που θα τον βάλουν κάτω και θα τον λιώσουν έτσι. Όσο ανάγκη και αν έχεις τα χρήματα, θα πρότεινα να κάνεις λίγο υπομονή μέχρι να έρθει, μέχρι να εμφανιστεί κάτι καλύτερο. Και ενώ ναι, είμαστε στην Ελλάδα και η μισή χώρα είναι άνεργη αυτή τη στιγμή, στο χώρο μας, όπως σου είπα, όποιος βγαίνει, εμφανίζεται και δείχνει να ξέρει τι κάνει, η αγορά τον απορροφάει άμεσα, άμεσα. Η συζήτηση γενικώς που έχουμε στο Facebook και σε όλα τα social και με φίλους και δεν ξέρω εγώ τι είναι, πού θα βρούμε ρε, εσύ έναν άνθρωπο που κάνει το χ. Και γιατί ρε, εσύ δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που κάνει το ψ. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη, έτσι, εξειδικευμένης γνώσης. Άρα μην το συγκρίνεις, μην το βλέπεις έτσι. Και αυτές οι εταιρείες που ψάχνουν αυτόν που κάνει τα πάντα όλα, το ξέρουν αυτό και επειδή εμφανίζονται άπειροι, έχουν και τη δυνατότητα επιλογής. Γενικά θα σε φθείρει αυτή η διαδικασία, θα σου πρότεινα να την αποφύγεις. Αυτά είχα να σου πω. Αυτή τη στιγμή, τέλος πάντων, αυτό που έχεις να κάνεις είναι να αναπτύξεις ένα προϊόν. Και αυτό το προϊόν είναι ο εαυτός σου. Έτσι. Αφού αναπτύξεις αυτό το προϊόν, μετά πρέπει να το βγάλεις εκεί έξω στην αγορά, να το τοποθετήσεις, ώστε να εμφανιστούν οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές και κάποιος να το αγοράσει. That's all. Πρέπει να το διαχειριστείς σαν ένα προϊόν όλο αυτό. Δηλαδή το skill set που θα αποκτήσεις, πρέπει να το εξειδικεύσεις. Πρέπει να βγεις εκεί έξω να δεις πού βρίσκεται η κλίκα, οι συνάδελφοί σου, να δεις ποια είναι η συζήτηση στην αγορά, να δεις οι εταιρείες τι ζητάνε, να δεις ποιες τεχνολογίες παίζουν, να τα δεις όλα αυτά, να έχεις τα αυτιά σου και τα μάτια σου ανοιχτά, ώστε να βρεθείς κάποια στιγμή σε μια θέση, όπως λέμε και στα αθλητικά, ας πούμε, να έχεις ανοιχτή για να πάρεις την μπαλίτσα και να παίξεις. Δεν είναι εύκολο, ειδικά όταν σε πιέζει π.χ. το οικονομικό, όταν πρέπει οπωσδήποτε να βρεις μια δουλειά για να καλύψεις τις τρέχουσες υποχρεώσεις σου. Εγώ θα σου πρότεινα να μην αναλωθείς στις δουλειές που σου είπα πριν, σε αυτούς δηλαδή που ψάχνουν ανθρώπους που κάνουν τα πάντα όλα. Βρες μια part-time δουλειά να καλύψεις τα έξοδά σου και τον υπόλοιπο χρόνο αφιέρωσε τον σε όλα αυτά που είπαμε. Αυτά είχα να σου πω, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye!